Ούτε ένα μαγαζί κλειστό είναι το σύνθημα του υποψηφίου δημάρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης Γιώργου Καζαντζίδη. Ήδη ο κύριος Καζαντζίδης έχει καταθέσει τις προτάσεις του στους δημότες και τονίζει ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την αναβάθμιση της τοπικής αγοράς. Για μένα τους Αμπελοκήπους, όπως λέει, είναι εύκολο, καθώς υπήρχε παλαιότερα αγορά που έσφιζε από ζωή. Προσπαθούμε σε όλο το Δήμο, στη δημοτική κοινότητα Μενεμένης και Αμπελοκήπων, να μην υπάρξει ούτε ένα μαγαζί κλειστό. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να έρχεται ο επαγγελματίας να ανοίγει κατάστημα στην περιοχή και να μην ανοίγει για 2-3 μήνες και να φεύγει. Πρέπει να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις. Οι αλλαγές είναι πιο λίγες στους αμπελόκηπους και περισσότερες πρέπει να είναι στην περιοχή, στην κοινότητα της Μενεμένης. Ξεκινάμε από τους αμπελόκηπους και λέμε ότι επειδή είναι μια έτοιμη αγορά, η οποία υπήρχε και όσο περνούσε ο καιρός εξαφανιζόταν, αυτή τη στιγμή. Επειδή λόγω του ότι έχει υποκαταστήματα τραπέζης, υπάρχει το ταχυδρομείο, υπάρχει κόσμος. Αυτόν τον κόσμο θα πρέπει κάπου να τον μαζέψουμε, να τον δώσουμε ένα χώρο να μπορεί να κινηθεί. Σε πρώτη φάση θα κάνουμε πεζοδρόμηση της Γιάννη Χαλκίδη. Θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στην πλατεία, τη λεγόμενη τώρα πλατεία Αμπελοκήπων, και θα δημιουργηθεί ένας χώρος μεγάλος, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει και η καθημερινή βόλτα που λένε, να αναπτυχθούν καταστήματα και να δοθεί κέρδος και στα καταστήματα και στο Δήμο και σε εμάς δηλαδή. Ο κύριος Καζαντζίδης προτείνει επεμβάσεις στις τοπικές κοινότητες, απλοποίηση διαδικασιών για καταστηματάρχες, ενώ δίνει έμφαση στις διαδικτυακές παροχές και υπηρεσίες προς τους καταστηματάρχες και τους δημότες. Θα γίνουν μικρές σαν συναυλίες, μπορούμε να πούμε, 2-3 ατόμων, σε τεχνικά γκρουπάκια δηλαδή, θα τα καλούμε σαν Δήμος να παίζουν και να ομορφαίνουν την πλατεία. Ελεύθερο Wi-Fi σε όλο το Δήμο. Και κάπου θα δημιουργήσουμε και φόρτιση κινητών τηλεφώνων σε επιλεγμένα καταστήματα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οποιοδήποτε βρίσκεται στην πλατεία και ή στον χώρο των Αμπελοκήπων και έχει πρόβλημα με το κινητό του, έχει ξεφορτίσει, μπορεί να το πάει, να το πηγαίνει κάπου, να το φορτίζει, να παίρνει το κλειδί, να το κλειδώνει και να μπορεί να πίνει ένα καφέ ή να κάνει την βόλτα του μέσα στην πλατεία. Έχουμε σκεφτεί και άλλους τρόπους, όπως να κάνουμε ένα έντυπο το οποίο θα βγάζουμε προς τα έξω στο Δήμο και θα διαφημίζουμε και τα καταστήματα και τις προσφορές που έχουν. Και στην πορεία αυτό μπορεί να, αν περπατήσει, να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή. Όσον αφορά στη Μενεμένη και στις άλλες περιοχές του Δήμου, τα πράγματα είναι διαφορετικά, αφού δεν υπάρχει υποδομή. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κύριος Καζαντζίδης, υπάρχει σχεδιασμός για την ανάπτυξή τους. Δεν υπήρχε αγορά ποτέ. Εξαφανισμένη από την ημέρα που υπάρχει, εδώ και τα τελευταία 10-15 χρόνια, 20 μπορώ να πω και παραπάνω, λόγω του ότι δεν υπάρχει υποκατάστημα τραπέζης. Κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό για τους κατοίκους της περιοχής και ένα υποκατάστημα το οποίο εμείς θα επιδιώξουμε, όχι με λόγια του αέρα, με πράξεις να το φέρουμε για να μπορέσει να ξεκινήσει από εκεί και πέρα η αγορά της Μενεμένης. Αφού έρθει το υποκατάστημα, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για αλλαγές στην περιοχή. Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο για εκεί. Και δεν θα μιλήσουμε φυσικά για το Ενδροπόταμο, Καζαντζάκι, Βόσπορο, για μια εξαφανισμένη τελείως αγορά που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τίποτα.